Σταύρο. Ήρθες. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Μα έπρεπε να με ξυπνήσεις. Για να μιλήσουμε. Γι' αυτό είπα στους γονείς μου να σε φωνάξουν. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Είδα κάποιες εικόνες. Εικόνες? Τι εικόνες? Σκόρπιες, ανακατεμένες. Δεν μπορώ να τις βάλω σε μια σειρά και να καταλάβω τι σημαίνουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν όνειρο, αλλά δεν είναι. Ήταν σκηνές από τη ζωή μου. Αλλά κόβονται απότομα και δεν μπορώ να θυμηθώ τη συνέχεια. Είσαι σίγουρη? Μήπως πράγματι είναι κάποιο όνειρο και... Όχι, όχι. Δεν είναι όνειρο. Είμαι σίγουρη ότι αυτά που είδα τα έχω ζήσει. Αλλά δεν τα θυμάμαι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ρώτησα τους γονείς μου, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θέλουν να μου πούν. Γι' αυτό τους ζήτησα να σε ειδοποιήσουν. Γιατί νομίζω ότι είσαι ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει να θυμηθώ. Εγώ? Γιατί εγώ? Γιατί βλέπω εσένα. Είμαι στο σπίτι σου, έξω από την πόρτα σου. Έχω έρθει για να σε βρω. Έρχεσαι και είμαστε μαζί. Ξαφνικά σαν να το μετανιώνω και θέλω να φύγω, αλλά... Αλλά εσύ δεν με αφήνεις. Με τραβάς την αγκαλιά σου. Συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι αυτές οι εικόνες, Σταύρο? Πότε έγιναν όλα αυτά και δεν τα θυμάμαι? Πες μου, σε παρακαλώ. Είσαι σίγουρη πως έγιναν? Μπορεί να είναι από το ατύχημα. Είναι φυσικό μετά από τόσο σοβαρό ατύχημα. Είναι φυσικό να έχω παρεστήσεις? Δεν είναι παρεστήσεις. Τότε τι είναι? Πώς γίνεται να βλέπω εσένα και εμένα μαζί? Κάποτε ήμασταν μαζί, το ξέχασες? Δεν ήταν τότε. Ήμασταν στο σπίτι που μένεις τώρα. Που σημαίνει ότι... Ότι ήμουν και με τον Ερίκο. Πες μου, Σταύρο, σε παρακαλώ. Μόνο εσύ μπορείς να ξέρεις. Κάναμε έρωτα. Ενώ είχα δεχτεί να παντρευτώ τον Ερίκο. Δεν μπορώ να αποφασίσω πότε είσαι πιο όμορφη. Όταν είσαι θλιμμένη ή όταν είσαι χαρούμενη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά μόνο όμορφα δεν νιώθω αυτή τη στιγμή. Έμαθα για τη φωτιά και ανησύχησα. Σου τηλεφωνώ όλη μέρα, αλλά είχες το κινητό κλειστό. Τελικά αποφάσισα να έρθω από εδώ. Ήταν τρομερό αυτό που έγινε. Αναστατώθηκα πάρα πολύ, βέβαια. Όλοι αναστατωθήκαμε. Ένιωθα τόσο άσχημα που δεν ήθελα να μιλήσω με κανένα, γι' αυτό έκλεισα το κινητό. Από ό,τι κατάλαβα, η ζημιά δεν είναι μικρή. Τουλάχιστον όμως δεν υπήρξαν θύματα. Ευτυχώς που ήταν αργά και είχατε φύγει. Δεν είχαμε φύγει όλοι. Εγώ ήμουν στο καφέ. Ήσουν τόσο κοντά? Ναι. Φεύγοντας, πέρασα να καληνυχτήσω τον Πέτρο και να πιω ένα ποτό. Μετά από λίγο έγινε έκρηξη. Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι έγινε, αλλά μετά είδαμε τη φωτιά και... Χριστέ μου, θα μπορούσε να... Μήπως χτύπησες πουθενά? Όχι, όχι. Είμαι καλά. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες? Γιατί δεν μου είπες ότι βρισκόσουν τόσο κοντά, ότι παραλίγο να τραυματιστείς? Μα δεν έπαθα τίποτα, Γρηγόρη. Φοβήθηκα λίγο, αλλά ευτυχώς δεν χτύπησα. Θα μπορούσες όμως να με ειδοποιήσεις. Τουλάχιστον να έρθω να σε πάω στο σπίτι. Μα αφού ήμουν εντάξει. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Είναι καταστροφή που έγινε στα πιεστήρια, είναι τεράστια. Ναι, το καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρος όμως ότι το περιοδικό θα ορθοποδήσει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί ο ιδιοκτήτης του είναι ο Ερίκος Βαρσάμης. Δεν πρόκειται να αφήσει μια φωτιά.
να καταστρέψει τους κόπους των γιατιών. Θα κάνει τις κατάλληλες κινήσεις και μακροπρόθεσμα θα βγει και κερδισμένος. Πάω στοίχημα ότι στο τέλος θα επεκτείνει και τα πιεστήρια. Μακάρι. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μα δεν του ταιριάζουν τα εύκολα. Τα δύσκολα τον γοητεύουν. Γι' αυτό να μην ανησυχείς. Σου προτείνω να σε πάω στο σπίτι, να ξεκουραστείς. Μην ξεχνάς ότι η πτήση μας είναι νωρίς. Άρα πρέπει να σηκωθείς και νωρίς. Το ξέρω, Ελά. Αλλά τι? Δεν θα έρθω μαζί σου, Γρηγόρη. Σταμάτα μια στιγμή, σε παρακαλώ. Τελειώνω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα πάρουμε όλα. Χριστίνα, κοίταξέ με. Τι συμβαίνει? Αφού δεν το θέλεις αυτό, γιατί το κάνεις? Γιατί πρέπει, μαμά. Τα έχουμε πει αυτά. Αφού συμφωνήσαμε να φύγουμε, ας τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Όσο το καθυστερούμε, τόσο χειρότερο γίνεται. Εγώ δεν συμφώνησα. Σου εξήγησα. Δεν είναι δυνατό να μείνουμε εδώ αφού εγώ αποφάσισα να χωρίσω με τον Άρη. Μου εξήγησες για ποιο λόγο πήρες αυτή την απόφαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Δεν γίνεται διαφορετικά, μαμά. Το όνειρο τελείωσε. Μια για πάντα. Βλέπεις, μόνη σου λες για όνειρο. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα όνειρά μας να πεθαίνουν, κοριτσάκι μου. Πρέπει να παλεύουμε. Να τα κάνουμε πραγματικότητα. Όχι σε βάρος των ανθρώπων που αγαπάμε. Χριστίνα, άκουσέ με. Τον Άρη τον αγαπάς. Και σ' αγαπάει κι αυτός. Με τη φυγή δεν τον γλιτώνεις από κάτι. Μόνο πληγές θα το αφήσεις. Και τι να κάνω? Να του πω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί επειδή έχω βιβαρημένο παρελθόν? Ή να ρισκάρω να κάνω παιδί μαζί του και αντί για ευτυχία να του χαρίσω τον εφιάλτη μιας ψυχικής ασθένειας? Δεν μπορείς να είσαι σίγουρη, αγάπη μου. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρη. Ότι πρέπει να τον αφήσω ελεύθερο. Ακριβώς επειδή τον αγαπάω τόσο πολύ. Να με ξεχάσει. Και να προχωρήσει. Ο Άρης θα είναι πάλι. Μην μιλήσεις. Δεν πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μέσα. Χριστίνα! Ο Άγγελος είναι ο φίλος του Άρη. Άνοιξέ μου, σε παρακαλώ, πρέπει να σου μιλήσω. Έρχομαι. Περίμενε μισό λεπτό. Πήγαινε μέσα. Και μη βγεις αν δεν φύγει. Συγγνώμη που έρχομαι έτσι απροειδοποιητά και χωρίς να γνωριζόμαστε. Βέβαια, σε έχω δει στο δικαστήριο. Συμβαίνει κάτι? Ο Άρης έπαθε κάτι? Όχι, όχι. Άκουσα για την πυρκαγιά στο περιοδικό. Σίγουρα είναι καλά? Αν του άνοιγες το μεσημέρι που ήρθα να σε βρει, θα μάθαινες αν είναι καλά. Δεν ήμουν εδώ. Μην ταράζεσαι. Δεν ήρθα να σου κάνω έλεγχο, ούτε να ανακατευτώ στην προσωπική σου ζωή. Ούτε καν σε γνωρίζω. Τον Άρη όμως τον ξέρω καλά. Και το συμπαθώ πάρα πολύ. Εκείνος έστειλε? Όχι, όχι. Μου είπε ότι χωρίσατε και είπα να έρθω να σε βρω να μιλήσουμε. Ο Άρης δεν είναι καθόλου καλά, Χριστίνα. Είναι διαλυμένος. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι και δεν θέλω να τον βλέπω έτσι. Μου είπε ότι του ζήτησες να χωρίσετε εξαιτίας κάποιου πρώην σου. Αλλά δεν το πιστεύει. Είναι σίγουρος ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Τι συμβαίνει στα αλήθεια, Χριστίνα? Πες μου, Σταύρο, σε παρακαλώ. Τι να σου πω? Την αλήθεια. Όσο κι αν πονάει. Θέλω να ξέρω αν ήμασταν εραστές ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ τον Έρικο. Ή αν από το χτύπημα το μυαλό μου έχει αρχίσει και μου παίζει τρελά παιχνίδια. Δεν σου παίζει κανένα τρελό παιχνίδι το μυαλό σου. Είναι φυσικό μετά από τέτοιο ατύχημα. Το σώμα σου είναι καταπονημένο και το μυαλό σου μπερδεμένο. Μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου μιλάς λες και με κανένα παιδάκι. Έγινε έτσι, δεν είναι? Έχει γίνει αυτό που σου λέω. Κοιμηθήκαμε μαζί ενώ ήμουνα με τον Έρικο.
Πώς μπόρεσα να το κάνω αυτό? Πώς μπόρεσα να τον απατήσω με σένα, με τον ίδιο του τον αδερφό, τη στιγμή που τον αγαπάω τόσο πολύ? Δεν φταίς εσύ. Και ποιος φταίει? Εγώ. Ήταν ένα βράδυ. Ένα και μοναδικό βράδυ. Και ήταν ένα λάθος. Δικό μου λάθος θα λέω. Εγώ έφταιγα. Είχατε τσακωθεί με την Αρίγο. Ήσουν ευάλωτοι. Και το εκμεταλλεύτηκα. Το εκμεταλλεύτηκες. Αντί να σου σταθώ και να σε συμβουλεύσω, σε παρέσυρα στην αγκαλιά μου. Μετά το μετανιώσεις αμέσως. Μου ζήτησες να το ξεχάσουμε γιατί αγαπάς τον Ερίκο. Το ξεχάσαμε και δεν το έμαθε ποτέ κανείς. Μου λες την αλήθεια? Όλη την αλήθεια? Στορκίζομαι. Εγώ έφταιγα και μόνον εγώ. Και ο πατέρας μου? Γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου να κλαίει? Ήσουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μάλλον όταν γύρισε σπίτι σου και ανησύχησε. Πατέρα σου είναι. Κατάλαβε ότι κάτι σου συμβαίνει και ταράχτηκε. Τόσο πολύ. Δεν τον θυμάμαι ποτέ να κλαίει έτσι. Μη ζωρίζεις όλο τον εαυτό σου. Ξέχνα τα. Και προσπάθησε να γίνεις καλά. Και να είσαι ευτυχισμένη κοντά σε αυτόν που αγαπάς. Κοντά στον Ερίκο. Ναι. Κοντά στον Ερίκο. Που σε αγαπάει. Και θα είναι κοντά σου. Και θα κάνει τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ. Που ήρθες εδώ απόψε. Και που νοιάζεσαι για μένα. Πάντα θα νοιάζομαι για σένα. Πάντα. Σταύρο, θα έρθεις στο γάμο μου. Με κάνεις πολύ ευτυχισμένη αν έρθεις. Θα έρθω. Σέγγια, εσύ. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε βρω. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήσουν εδώ. Δεν θα άντυχες να φύγεις χωρίς να τη δεις. Και εμένα. Θα φύγεις χωρίς να μου πεις έστω ένα γεια? Δεν θα έρθεις μαζί μου στο Παρίσι? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς ή δεν θέλεις? Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, πώς μπορώ να σηκώθω να φύγω? Δεν ξέρουμε καν αν θα πληρώσει η ασφάλεια. Κι αν μείνεις εσύ εδώ, θα πληρώσει. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά πρέπει να μείνω. Στις επάλξεις. Δίπλα στον πληγωμένο βασιλιά. Δίπλα στους συνεργάτες μου. Αν γινόταν αυτό στο δικό σου γραφείο, θα τους παρατούσες και θα αφευγές. Εμείς αλήκεις στο γραφείο είμαστε 4 άτομα. Εδώ δουλεύουν τόσοι άνθρωποι. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να φύγω, να εξαφανιστώ? Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό το περιοδικό για μένα, πόσο έχω δουλέψει εδώ μέσα. Είναι δυνατόν να σηκωθώ να φύγω από το πλευρό του Ερίκου? Δεν νοιάζεσαι για το περιοδικό, Άλικη. Για τον Ερίκο νοιάζεσαι. Παραδέξου το επιτέλους. Ο Ερίκος και το περιοδικό είναι ένα. Δεν μπορώ να σηκωθώ να φύγω αυτή τη στιγμή που με χρειάζεται. Που χρειάζεται στήριξη και βοήθεια. Και θα την έχει. Από την οικογένειά του, από τον Φίλιππο και από τα άλλα στελέχη της επιχείρησης. Και από μένα. Και πιστεύεις ότι του είναι τόσο απαραίτητη? Ο Ερίκος δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, Αλίκη. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό. Τώρα τι χρειάζεται? Σου το είπε? Σου ζήτησε να μείνεις? Όχι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει πως είναι σίγουρος ότι θα μείνεις. Γιατί παίρνει από σένα ό,τι χρειάζεται όταν το χρειάζεται και μετά σε πετάει. Το ίδιο θα κάνει τώρα και με τη Θάλια Αλίκη. Γιατί εκείνη αγαπάει και το ξέρεις. Μόνη σου μου το είπες. Και αντί να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να προχωρήσεις, σκέφτεσαι πάλι αυτόν και πώς θα τον στηρίξεις. Δεν είναι έτσι. Ο Ερίκος τη λυπάται τη Θάλια. Νιώθει υποχρεωμένος να τη βοηθήσει τώρα που είναι στο νοσοκομείο. Μακάρι να ήταν έτσι. Για σένα. Αλλά δεν είναι. Και μακάρι να βγω ψεύτης, γιατί δεν θέλω να πληγωθείς ξανά. Αλλά ο Ερίκος θα παντρευτεί τη Θάλια Αλίκη. Και εσύ θα πάρεις μια πρόσκληση για το γάμο. Και ως τέλεχος του περιοδικού που είσαι, θα αναγκαστείς να πας. Δεν θα γίνει έτσι. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, Αλίκη. Έλα να φύγουμε μαζί. Άσε με να σε βοηθήσω να δεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σου αξίζει. Μόνο κακό σου έχει κάνει μέχρι τώρα. Άσε με να σου δείξω πόσο ευτυχισμένη μπορείς να είσαι κοντά μου. Δεν μπορώ. Λυπάμαι. Κι εγώ λυπάμαι. Για σένα. Προσπάθησα να σου δείξω ότι δεν σου αξίζει να βασανίζεσαι άδικα για κάποιον που δεν σε αγαπάει. Και δεν πρόκειται να σε αγαπήσει ποτέ. Άδικος κόπος. Εντάξει, κάτσε λοιπόν εδώ κοντά του και περίμενε την ημέρα που θα σε πληγώσει ξανά. Τότε όμως, μην έρθεις σε μένα για παρηγοριά. Γιατί θα είσαι άξια της μοίρας σου. Λοιπόν, Χριστίνα, τι συμβαίνει στα αλήθεια και ζήτησες από τον Άρη να χωρίσετε? Αυτό που σου είπε και εκείνος. Υπάρχει κάποιος άλλος. Που ήμουνα μαζί του παλιά. Ο Άρης όμως δεν το πιστεύει αυτό. Και να σου πω και κάτι. Ούτε εγώ το πιστεύω. Και ας μη σε γνωρίζω καθόλου. Γιατί από όσα μου έχει πει ο Άρης, ξέρω ότι τον αγαπάς πραγματικά και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και όλο αυτό το κατάλαβες από μια κουβέντα που κάνατε? Από πολλές κουβέντες. Και από τον τρόπο που του συμπαραστάθηκε στη δοκιμασία της δίκης. Θυμάμαι πως τον κοίταζε στο δικαστήριο. Με τι αγωνία. Που δεν μπορούσες να βγάλεις το βλέμμα σου από πάνω του. Αυτό ήταν τότε. Αλλά πέρασε. Τα πράγματα άλλαξαν όταν συνάντησα τον άλλον. Νόμιζε ότι τον είχα ξεχάσει. Αλλά τελικά ο πρώτος έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. Κι εγώ το έχω πάθει αυτό, ξέρεις. Με τον πρώτο σου έρωτα? Όχι, όχι. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις, το έχω κάνει κι εγώ. Έπρεπε να πείσω μια κοπέλα ότι δεν την αγαπάω πια. Γιατί έπρεπε να χωρίσουμε. Αλλά δεν κατάφερα να την πείσω. Γι' αυτό σου λέω μην μπεδεύεσαι άδικα. Ο Άρης δεν πρόκειται να το πιστέψει αυτό ποτέ. Θα το πιστέψει. Γιατί αποφάσισα να φύγω μαζί του. Να φύγεις με τον άλλον? Ναι, όπως βλέπεις ήδη ετοιμάζω τα πράγματά μου. Δεν του το είπα για να μην τον πληγώσω περισσότερο. Και σε παρακαλώ να μην του το πεις ούτε κι εσύ. Καλύτερα να το μάθει όταν θα έχω ήδη φύγει. Μη φύγεις, Χριστίνα. Όποιος και είναι ο λόγος. Μείνε και μίλα με τον Άρη. Εξήγησέ του, πες του την αλήθεια. Έχει δικαίωμα να μάθει γιατί σε αγαπάει πραγματικά όπως τον αγαπάς και εσύ. Σταμάτα να επιμένεις. Σου είπα, υπάρχει άλλος. Και θα φύγω μαζί του. Και τώρα καλύτερα να πηγαίνεις. Μην το κάνεις. Θα το μετανιώσεις και θα είναι πολύ αργά. Φύγε, σου είπα. Σε παρακαλώ. Τουλάχιστον πες τον Αγιά. Μη φεύγεις έτσι, αν τον αγαπάς έστω και λίγο. Δεν θα τον αντέξει. Πάψε, κοριτσάκι μου. Μην κλαις, σε παρακαλώ. Μαμά, να φύγουμε, μαμά μου, σε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή.
Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Αν κρίνω τον τρόπο που με κοιτάς, πήρα την απάντηση που έψαχνα. Θα φεύγεις χωρίς να μου πεις τίποτα. Στο είπε ο πατέρας σου. Του είχα ζητήσει... Να μην μου πει τίποτα. Για να μπορέσει να φύγει σαν τον κλέφτη. Χωρίς καν να με χαιρετήσεις. Πίστευα ότι έτσι είναι καλύτερα. Για μένα ή για σένα. Για σένα φυσικά. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Και πίστευα ότι αν το μάθαινες όταν θα είμαι μακριά, θα ήταν πιο εύκολο. Όχι, Σταύρο. Θα ήταν το ίδιο δύσκολο όπως είναι και τώρα. Και ακόμη περισσότερο. Γιατί θα αναρωτιόμουν γιατί το έκανες αυτό. Γιατί έφυγες χωρίς να μου πεις τίποτα. Και εσύ δεν θα ήσουν εδώ για να μου δώσεις την απάντηση. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να σου το πω. Αλλά δεν είμαι καλός σε αυτά. Και δεν αντέχω τους αποχαιρετισμούς, ειδικά με αυτούς που αγαπάω. Και αφού λες ότι με αγαπάς, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί φεύγεις και με αφήνεις? Είναι η μόνη λύση. Όσο μένω εδώ, μόνο κακό μπορεί να προκαλέσω. Ποιος τα λέει αυτά, Σταύρο? Όλα αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Η παρουσία μου θα καταστρέψει τη ζωή της Θάλιας. Και δεν μπορώ να την πληγώνω άλλο. Όχι, αυτό... Ξέρω ότι δεν τη συμπάθησες ποτέ, αλλά εγώ την αγαπάω. Και πρέπει να φροντίσω για το καλό της. Όχι, Σταύρο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα λες τώρα όλα αυτά γιατί τα βλέπεις όλα μαύρα. Εγώ όμως... Εσύ μ' αγαπάς. Και με βλέπεις μεγάλο και σπουδαίο. Αλλά δεν αξίζω φράγκο, Ζένια. Πλήγωσα τον πατέρα σου, εσένα. Αλλά πιο πολύ τη Θάλια. Οι γονείς της μου ζήτησαν να μείνω μακριά της. Και έχουν δίκιο. Μόνο αν φύγω θα είναι ευτυχισμένη και αν την αφήσω ήσυχη. Εντάξει, τότε ας την ήσυχη. Αλλά γιατί θα πρέπει να ξενιτευτείς για να μην την ξαναδείς? Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Αλλά δεν έχω την δύναμη. Αν είμαι κοντά της, δεν θα αντέχω να μην τη βλέπω. Κάποια στιγμή θα λυγίσω και θα προσπαθήσω να την ξανακερδίσω. Μόνο αν είμαι μακριά, υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, μπορεί να τη σκέφτομαι λιγότερο. Και μπορεί κάποια μέρα να την έχω ξεπεράσει. Σταύρο, δεν θέλω να φύγεις, δεν θέλω. Το ξέρω, το ξέρω. Θα γυρίσω όμως, το υπόσχομαι. Μου λες αλήθεια ή τα λες όλα αυτά για να με παραμυθιάσεις? Θα ξαναγυρίσω, στο υπόσχομαι. Μπορεί και νωρίτερα από ό,τι φαντάζεσαι. Μέχρι τότε όμως, θέλω να προσέχεις τη Ζένη. Μου το υπόσχεσαι? Αρκεί να μου υποσχεθείς και εσύ ότι θα ξαναγυρίσεις. Θα γυρίσω, στο υπόσχομαι. Τώρα, πρέπει να φύγω. Περιμένω. Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε υποτίθεται πρέπει να είσαι έξω από το ξενοδοχείο, να δεις αν πράγματι μένει εκεί η πρώην σύζυγός μου. Αυτό έκανα. Και, τι, την βρήκες? Μένει εκεί, την είδες? Κάποια στιγμή βγήκε μια γυναίκα από το ξενοδοχείο που πράγματι έμοιαζε πολύ με την πρώην σύζυγό σας. Βγήκε μαζί με έναν άντρα και μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο. Τους ακολούθησε για να δω πού θα πάνε. Και? Κάποια στιγμή σταμάτησαν και η γυναίκα μπήκε σε ένα καφέ. Ο άντρας έμεινε στο αυτοκίνητο και την περίμενε. Πήγα να μπω και εγώ στο καφέ για να τη δω από κοντά και να σιγουρευτώ. Αλλά την ώρα που έμπαινα εκείνη έβγαινε και τρακάραμε στην κυριολεξία. Της πέσαν τα γελιά και είδα το πρόσωπό της. Ήταν αυτή? Δυστυχώς όχι, κύριε Βάσα. Η γυναίκα αυτή δεν ήταν η πρώην σύζυγός σας. Σε οικετεύω. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Ούτε στο Φίλιππο, ούτε σε κανέναν. Δεν στο ζητάω για μένα. Για τα παιδιά. Δώσ' τους μια ευκαιρία να με γνωρίσουν. Και να πάρουν την αγάπη που στερήθηκαν τόσα χρόνια από μένα. Γιατί έχω πολύ... Πάρα πολύ αγάπη να τους δώσω, στορκίζομαι. Θα το κάνω.
αν μου υποσχεθείς πως δεν θα κάνεις καμία κίνηση για να πειράξεις τον Έρικο. Παρακαλώ. Σοφία. Ρένα, εσύ. Πρέπει να βρεθούμε να μιλήσουμε. Μέσα στα μάτια της υπήρχε πόνος. Σαν να την τραβάνε δύο αντίθετες δυνάμεις και να κινδυνεύει να χωριστεί στα δύο. Είσαι σίγουρος για αυτό που μου λες? Ούτε δεν είσαι σίγουρος για κάποιον άλλο. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις για τον Σταύρο. Να τον υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους δεν μου καίγεται καρφί. Αλλά γι' αυτόν εδώ μέσα δεν θέλω να ξανακούσω λέξη. Το κατάλαβες? Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό? Πώς μπορείς και παίρνεις το μέρος της ενάντια στον ίδιο στον αδερφό? Θα πω στη Ζένια ότι βοήθησε τον πατέρα της να με κρατήσει μακριά τους όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ήσουν συνένοχή του. Και θα τη βάζω στοίχημα ό,τι έχω και δεν έχω. Ότι η Ζένια θα σε μισήσει. Η πρώην γυναίκα μου είναι εκεί έξω, έτοιμη να με κατασπαράξει και εγώ εξακολουθώ να μην ξέρω πού βρίσκεται. Θα τη βρω, κύριε Βαρσάμι. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα τη βρω.